αλλάζουν ρόλους και με οσκαρικές συχνά ερμηνείες αναζητούν θύματα ανενημέρωτα με έναν και μόνο στόχο να βάλουν εύκολα χέρι στις καταθέσεις τους. Η συγκεκριμένη Ηρακλειώτισσα περιγράφει στην Κρήτη TV πως το τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό θα μπορούσε ίσως κατά από άλλες συνθήκες να αποτελέσει την αρχή του κακού, με την δίθεν υπάλληλο της ΔΕΗ να εξηγεί με πειθό πως δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Μας πήρε μία κοπέλα τηλέφωνο ότι ήταν από τη ΔΔΕ και ότι έχουμε επιστροφή χρημάτων 250 ευρώ. Ζήτησε βέβαια τα δικά μου στοιχεία. Εγώ της είπα ότι δεν έχω εθνική κάρτα και ούτε τηλέφωνο ούτε ρεύμα στο όνομά μου. Παρότι εξ αρχής υποψιασμένη, στην διάρκεια της συνομιλίας αυτό που περισσότερο φαίνεται να την προβλημάτισε ήταν πως ευρώντητη άκουσε την δίθεν υπάλληλο να αναφέρει τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας του γιου της, αναζητώντας προφανώς τρόπου να εκμεύσει και το PIN. Δεν έπεσε στα δίκτυα της απάτης και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Και άρχισε να μου λέει νούμερα από εθνική και τυχαίνει να είναι η κάρτα του γιου μου. Μίλησε πρώτα με μένα και αφού της είπα εγώ ότι δεν έχω τίποτα από αυτά, μίλησε μετά με το γιο μου. Του έδωσε ένα νούμερο από το Viber να το πατήσουμε να ενεργοποιηθούν τα λεφτά. Εμείς βέβαια δεν δεχτήκαμε, δεν πατήσαμε τίποτα. Μας έκανε εντύπωση που ξέρει ο κάθε ένας τον αριθμό της κάρτας μας. Μία νέα απάτη φαίνεται να κάνει την εμφάνισή της και στην Κρήτη. Αυτή τη φορά οι απατεώνες προσποιούνται πως είναι θύματα τροχαίου με εγκατάλειψη και ζητούν επιτακτικά χρηματική αποζημίωση για την αποκατάσταση υλικών ζημιών. Εμφανίζονται αρχικά οργισμένοι αλλά διαλεκτικοί στη συνέχεια με έναν και μόνο στόχο: να κάνουν μία συμφωνία κάτω από το τραπέζι, να πάρουν όσα χρήματα μπορούν χωρίς εννοείται την εμπλοκή ασφαλιστικών εταιριών και αστυνομίας. Έχετε ακούσει τέτοια περιστατικά? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Αλλά. Και που τα λένε αυτοί όμως να προσέχουμε, δεν πιάνει το. Ναι, έχω δεχτεί τηλέφωνο τέτοιο, ένα από τράπεζα και καλά, να δώσω τα στοιχεία μου, αλλά εντάξει, δεν τα δω φυσικά. Την ίδια ώρα σαρώνει τα κινητά τηλέφωνα μαϊμού μήνυμα από τα ελληνικά ταχυδρομεία με πρόσχημα την παραλαβή δέματος. Προβληματισμό προκαλεί μήνυμα επιτηδίων που χρησιμοποιούν την επωνυμία των ΕΛΤΑ για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Στο Viper συνήθως έχω δει κάτι, αλλά δεν τα ανοίγω. Ή και κάποια email τα οποία έτσι είμαι λίγο επιφυλακτικό, δεν το ανοίγω. Του κάνω διαγραφή αμέσως. Με τα περιστατικά ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών απατών να πολλαπλασιάζονται και στην Κρήτη, οι πολίτες κινητοποιούνται προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους. Το τηλέφωνο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πού δίνουμε προσωπικά μας στοιχεία, πού δίνουμε το άφημί μας, πού δίνουμε ό,τι τον αριθμό δελτίο ταυτότητας. Προσέχετε. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ προσέχω. Και την έχουν απαντήσει πολύ. Ό,τι ακούω δηλαδή σε πάρα πολύ. Ο κόσμος πρέπει να πονηρευτεί, οι εποχές είναι δύσκολες. Από ό,τι φαίνεται, μαζί με την τεχνολογία εξελίσσονται και οι μέθοδοι εξαπάτησης πολιτών, με τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις.